Γεια σας και πάλι αγαπημένες μου και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα ML Vlog το οποίο βγαίνει από τη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι πως αυτοί οι μήνες από τότε που ανέλαβα την εκπομπή το Όλα Καλά στο Μακεδονία TV είναι λίγο δύσκολοι, με έχουν αποσυντονίσει. Τρέχω μία με την εκπομπή, κατεβαίνω στην Αθήνα κάθε εβδομάδα να προλάβω άλλες δουλειές, να κάνω τα θέματά μας για το ML Vlog που μοιράζομαι συνέχεια μαζί σας. Ετοιμάζω το στούντιό μου για πιλάτες, θα σας έχω σύντομα και φωτογραφίες από το νέο μου χώρο που μπορείτε να έρθετε να κάνουμε παρέα, μαθηματάκια, έτσι να φτιάξουμε κορμί τώρα που έρχεται το καλοκαίρι. Γενικότερα είμαι σε ένα πανικό. Βλέπετε έτσι βαμμένη, χτενισμένη, δεν ετοιμάζομαι να βγω έξω, μόλις γύρισα από την εκπομπή και είχα αυτή την ιδέα να σας κάνω τώρα το σημερινό βίντεο, το οποίο είναι μια συνταγή πολύ εύκολη, πολύ γρήγορη. Βασικά δεν είναι καν συνταγή, είναι λίγο, 2-3 υλικά τα οποία έχουμε στο ψυγείο, τα ρίχνουμε σε ένα μπολ και ετοιμάζουμε το βραδινό μας. Ένα γρήγορο λοιπόν βραδινό γεύμα και υγιεινό για όλους εμάς που γυρίζουμε στο σπίτι αργά, γυρίζουμε κουρασμένοι, πεινάμε και δεν έχουμε τώρα τη διάθεση να κάτσουμε να παίρνουμε κατσαρόλες, ταψιά και δεν ξέρω εγώ τι και θέλουμε να φάμε κάτι υγιεινό. Ουσιαστικά σας έχω τον αγαπημένο μου ντάκο. Λίγο διαφορετικό από ό,τι το κάνουμε στην Κρήτη, η αλήθεια είναι. Με μια δική μου έτσι διαφορετική ιδέα, θα την έλεγα. Όπου πολλές φορές το εμπλουτίζω και με διάφορα άλλα πραγματάκια. Είναι ανάλογα με το τι έχει στο ψυγείο. Εγώ έτσι το βλέπω. Και η αλήθεια είναι πως πάντοτε ντοματούλα, φετούλα, παξιμαδάκι, λαδάκι, όλα αυτά υπάρχουν στην κουζίνα. Να ξέρετε ότι είναι ένα πάρα πολύ υγιεινό, θρεπτικό και ελαφρύ βραδινό γεύμα, το οποίο σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Εγώ μπορεί και 3 φορές την εβδομάδα, μη σου πω και 4, να είναι ένα από τα γεύματά μου που κάνω το βράδυ, όταν γυρίζω τέτοια ώρα που η ώρα είναι τώρα, δεν έχω ρολόι, πρέπει να είναι γύρω στις 10. Χρειαστούμε τα εξής απλά υλικά, μία ντοματούλα. Εδώ έχω βάλει ντάκο, άλλες φορές χρησιμοποιώ παξιμάδια τα οποία είναι μέλινα, ρόσπορο, από χαρούπι. Υπάρχουν πάρα πολλά διαφορετικά που μπορείτε να βάλετε έτσι και να τα δοκιμάσετε και να το διαφοροποιήσετε. Και φέτα, αγαπημένη φέτα. Θα μου πείτε ότι η φέτα παχαίνει. Θα σας πω ότι η φέτα δεν παχαίνει με τον τρόπο που νομίζετε. Καταρχήν μπορείτε να πάρετε φέτα που έχει λιγότερο αλάτι, που είναι λίγο πιο ελαφριά. Επίσης, αν φάτε όλο το κεσεδάκι με τη φέτα, εντάξει, ναι, θα είναι λίγο βαρύ. Αλλά εγώ, όπως βλέπετε εδώ, έχω βάλει 4 μικρά κομματάκια την ντοματούλα μου. Εναλλακτικά μπορείτε να βάλετε τυρί τύπου cottage, μπορείτε να βάλετε μοτσαρέλα που είναι πολύ ελαφριά. Τυράκι, ό,τι θέλετε εσείς. Εγώ θέλω τη φετούλα και έχω να βάλω ρίγανη και κουρκουμά. Κουρκουμά ξέρετε ότι αγαπάω, το βάζω σε όλα τα φαγητά, στα ροφήματα, όπου βρω. Και θα βάλουμε μέσα λαδάκι και μιλόξιδο βάζω εγώ και ένα πολύ ωραίο dressing το οποίο είναι με μέλι και μουστάρδα, έτσι να το κάνω πιο ακόμα πιο νόστιμο. Πάμε να τα βάλουμε όλα στον μπολ, γιατί αυτός είναι ο τρόπος, δεν έχει καμία μαγειρική. Όλα στον μπολ και επιστρέφω με το γεμάτο μπολ μου. Η σαλάτα μου είναι έτοιμη. Όπως σας είπα, έβαλα όλα τα υλικά μέσα στον μπολ και όπως βλέπετε εδώ είναι η φέτα, είναι το παξιμάδι, είναι η ντομάτα. Έχω βάλει λάδι μιλόξιδο, το οποίο είναι και πιο, έχει πιο ωραία γεύση, κατά με τουλάχιστον, και ενεργοποιεί περισσότερο το μεταβολισμό. Ένα ντρέσινγκ από μέλι και λεμόνι, κουρκουμά, ρίγανη και λίγο αλατάκι. Αυτό εδώ είναι το αποτέλεσμα. Πανεύκολο. Πραγματικά φτιάξτε το και υιοθετήστε το γενικά στην καθημερινότητά σας, διότι θα σας ξελασπώσει από πολλά βράδια τα οποία γυρίζετε πτώματα και κουρασμένες, και αν έχετε και παιδιά και πρέπει να τα βάλετε για ύπνο και όλα αυτά, με αυτό και ενέργεια θα πάρετε και δυναμωτικό είναι και θρεπτικό και δεν έχει πολλές θερμίδες. Γι' αυτό λοιπόν φτιάξτε το και θα με θυμηθείτε. Αυτά από εμένα, σας φιλώ και τα λέμε στο επόμενο ML Vlog.